Εδώ είμαστε, πουλάκια μου, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του Λίμπερο 107,4. Όσοι δεν ήσασταν ήδη εδώ, εσείς στο σπίτι, εμείς στις επάλξεις, στο ραδιοφωνάκι μας, να σας κρατάμε παρέα αυτές τις περίεργες μέρες, αυτές τις περίεργες εβδομάδες. Μένουμε σπίτι. Το λέμε κάθε μέρα, το φωνάζουμε, το δηλώνουμε, γιατί υπάρχουν μπούφοι, για να μην πω άλλη πιο βαριά λέξη, που βγαίνουν να κάνουν βόλτα στην παραλία. Έχω και χειρότερο λεξιλόγιο, αλλά δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω. Αν δεν ενδιαφέρεσαι για τη δική σου υγεία και για τη δική σου σωματική ακεραιότητα και για το δικό σου μέλλον βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο, ενδιαφέρεσαι τουλάχιστον για τον αλωνών. Δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι ανάγκη να πηγαίνουν τα περιπολικά και να τους λένε παιδιά που πάτε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μαζί στις επάλξεις, θα βάλουμε τα τραγουδάκια μας, θα ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε. Κάποια στιγμή, αν προλάβω, θα διαβάσω και τα νέα μέτρα, γιατί εγώ είμαι που σας λέω από το πρωί, μη βλέπετε τηλεόραση, γιατί 99% θα ψυχοπλακωθείτε, θα τρομοκρατηθείτε, οπότε όπου πρόκειται για ενημέρωση, όπου πρόκειται για κάτι θετικό, θα σας το ανακοινώνουμε και εμείς μέσα από το ραδιόφωνο, είτε το πρωί, είτε το μεσημέρι, είτε το βράδυ, σε οποιαδήποτε εκπομπή. Πάμε να μιλήσουμε στις γραμμές πρώτα, να σας πω, χορηγός της εκπομπής ποιος, αυτός ένα μηδέν, είναι το Alpha Park, το κορυφαίο με διαφορά και το πιο φτηνό πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου. Πρώτη μέρα 4,5 ευρώ, δεύτερη μέρα 8,5, τρεις μέρες 10,50, με δωρεάν μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο 42, 44, 44. Επίσης χορηγός εκπομπής μας, ο Φυτάς, Κωνσταντίνος Φυτάς, και καυσόξυλο και κάρβουνο και είδη μπάρμπεκιου 411636 στην περιοχή Ντεπό. Πάμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς, να ανοίξουμε να μιλήσετε. Να μιλήσουμε παρέα στον αέρα, να μας πείτε που βρίσκεστε, πώς είναι η ψυχολογία σας. Όπως είπα και το πρωί, πέρα από το σωματικό υπάρχει το ψυχολογικό σκέλος. Άκρος σημαντικό, έτσι, άκρος σημαντικό όπως καταλαβαίνετε. Χωρίς αυτό δεν κάνουμε τίποτα. Πάμε λοιπόν. Πάμε γραμμές. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Α, χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνουμε. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Συνεχίζουμε να είμαστε καλά. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, για αυτούς που πήγαν στην παραλία θέλω να πω. Πρέπει να βρεθεί κάποιο φιλαράκι τους να τους ψήσει. Γιατί ο Έλληνας θέλει λακερδί και ψήσιμο για να μην... Τι να πω. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να δεν θέλω να γίνω και όπως μερικοί που βγαίνουν και βρίζουν. Μα τι να, δηλαδή πρέπει να μπει κορδέλα. Να μπει κορδέλα. Αλλά δεν το άλλο, αυτό ότι να πάει η αστυνομία να τον πει που πάθει. Και αυτό δεν μ' αρέσει. Μα τι να, παιδιά είναι δυνατό. Μα τι να κάνεις, άμα άλλος από μόνος του είναι άμυαλος τελείως, δηλαδή είναι ντουγάνι, δεν καταλαβαίνει. Πρέπει δηλαδή να μπει, ας πούμε, κλούβα της... με ΜΑΤ στο Μέγαρο και ένα, κλούβα στο Λευκό Πύργο. Απαγορεύονται, να... απαγορεύονται οι κυκλοφορίες. Μα έτσι όπως το πάνε. Θα και το κάνουμε σαν κατοχή. Και στην Περαία το ίδιο. Και στην Περαία το ίδιο. Πήγαινε και τους σταματούσε η αστυνομία και λέει: πάτε ρε παιδιά. Βγήκαμε να πάρουμε αέρα. Σοβαρά μιλάτε. Δηλαδή ο άλλος που κάθεται μέσα, τον αέρα δεν τον χρειάζεται. Εσύ τον χρειάζεται περισσότερο που βγήκε να τζουλατσάρει. Είναι δυνατόν. Άλλον αέρα θα πάρεις άμα βγεις στο μπαλκόνι σου ή άλλον αέρα θα πάρεις άμα κατέβεις την παραλία. Ακριβώς. Τον ίδιο αέρα θα πάρεις, μολυσμένος είναι όλος, άστο. Δύο ατάκες γρήγορες. Λέει, τρίτη μέρα μέσα στο σπίτι, αύριο έχουμε ψηφοφορία για αποχώρηση. Το ένα είναι αυτό που μου στείλανε. Και το άλλο, ρε εσύ λέει, έμενα τρεις-τέσσερις μέρες λέει, με τη γυναίκα λέει, και τα παιδιά λέει, μέσα στο σπίτι και μου φαίνονται καλοί άνθρωποι. Τους γνώρισες τώρα. Μπράβο. Θα συγχαρητήσεις. Είδες, φέρνει τις οικογένειες πιο κοντά. Ωχ, δεν γίνονται αυτά. Λέει, έμενα με τη γυναίκα και τα παιδιά μου και μου φαίνονται καλοί άνθρωποι. Άκου για ψυχολογικό αυτό. Ναι. Ριλάξ. Πήρε ο Μίλνερ, γνωστός παίκτης της Λίβερπουλ. Αυτός με τα τυριά. Ναι. Το χάρακα. Ναι. Μετρούσε τον καζόν και ό,τι περίσευε το κόβε με ένα ψαλιδάκι κοτοκοπτικής. Ναι. Δηλαδή μικρό. Κάντε το, είναι το αγωνιστικό, δεν υπάρχει.
Γεια σου Παναγιώτη μου, φιλιά! Λοιπόν, όχι, θέλω να πω κάτι να για, πεις, το, να πεις ό,τι θες. Για το financial, ναι, ναι, και το για το αν θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κάνει μεταγραφές ή όχι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή πρέπει, όχι το, 90, το 100% αλλά κοντά στο 60 με 70% να στηριχτεί στις ακαδημίες που πληρώνει ο ναι. μεγαλομέτωπος. Οχ, sorry. Ναι. Ναι, δεν πειράζει, εντάξει. Και εγώ τον ίδιο ήχο εδώ. Μπορεί να χτυπούσε και εμένα το τηλέφωνο τώρα. Από το ανώβερο ήρθε αυτό. Λοιπόν, από το ανώβερο. Λοιπόν, ναι. άκου να δεις. Θέλω να πω κάτι για ένα ποδοσφαιριστή ναι. που από τη μέρα που πήγε σε αυτή την ομάδα τον παρακολουθώ, γιατί τον ήξερα από τον ΠΑΟ. Είναι το παλικαράκι αυτό που δεν το ξέρω. Δεν τον έχω δει σε απόσταση μόνο από το γήπεδο. Ναι. Δηλαδή που έπαιζε μπάλα και αυτό είναι η επαφή μας. Είναι ο Χατζηστραβός. Ο Χατζηστραβός στον Καραϊσκάκης. Λοιπόν, μου έχουν πει πάρα πολλά πράγματα. Μάγος, ναι. Τέτοιος μάγος, θα το ξαναπώ ναι. τρεις φορές, δεν υπάρχει ποδοσφαιρικό μυαλό τέτοιο. Και πρόσεξε, θα σου πω κάτι. Επειδή δεν είσαι άνθρωπος που συνήθως τη λέει την κουβέντα έτσι ελαφρά την καρδία. Δεν είσαι αεριτζής, δεν είσαι να πούμε παραμυθατζής. Για να την πει την κουβέντα, πάει να πει ότι το έχει ψάξει από πολλές πλευρές. Λοιπόν, δεν ενθουσιάζει εύκολα. Δηλαδή, αυτό το παιδί είναι ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά. Πώς το λένε, ποδοσφαιρικά. Ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Αν καταλαβαίνω. Είναι μπαλαδόφατσα. Μπαλαδόφατσα. Δεν υπάρχει κοστίζει να μιλάω. Ο άνθρωπος είναι, πώς το λένε, killer με αγγελικό θα πρόσωπο. Θα σου πω. Εγώ, πώς θα σου πω, μέσα στο γήπεδο δεν τον έχω δει. Έχω δει βιντεάκια, όμως, άνθρωποι που είναι κάθε μέρα στο ρεπορτάζ και γνωρίζουν πολύ καλά και σκάουτερ και προπονητές και δημοσιογράφοι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, έτσι, μου έχουν πει ότι φίλε, αυτός εδώ είναι ξεχωριστός. Και δεν έχω λόγο, όταν μου το λέει πάνω από ένας, ρε παιδί μου, δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω. Και μπήκα και είδα πράγματα, όσο μπορείς να κρίνεις από τα βιντεάκια, κάτι απίστευτες φάσεις. Εγώ να σου πω από ένα πράγμα. Να είναι, να περπατάει μέσα στο γήπεδο. Περπατάει μέσα στο γήπεδο. Ναι. Δεν ξέρει τι μπορεί να σκεφτεί την επόμενη στιγμή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, σου μιλάω για άλλο πράγμα. Εγώ έτσι τον αισθάνομαι, δηλαδή είναι πάντα παντού και μπορεί να είναι οξύ παρόν που λένε. Κατακλείδα, συμπέρασμα. Χρόνο σε κάποια από αυτά τα παιδιά. Ρόλο, όχι και τρία λεπτά στο τέλος, όχι σε όλους εννοείται. Έτσι, προώθησε τρία-τέσσερα από αυτά τα παιδιά. Να το πεις. Και ένα παράπονο, επειδή το ξέρω, θέλω να δεις, να ψάξεις άμα θέλεις και εσύ, ναι. πόσους παίκτες έχει φέρει ο Λίνο και δεν έγινε τίποτα γνωστό. Ναι, αυτό. Θα το ψάξω. Αυτό. Μεγάλη μου αγάπη, να ξέρεις. Για τρεις-τέσσερις ξέρω. Ναι. Δηλαδή έτυχε να το ξέρω από... Μεγάλη μου καψούρα, να ξέρεις. Ναι. Μεγάλη μου. Τον έχω εκεί που είναι κάποιοι πολύ λίγοι και εκλεκτοί. Τον Τορβαλίνο. Το μικρό κλάπι. Έτσι. Φιλιά, γεια σου Παναγιώτη μου, φιλιά. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Προχωράμε, πάμε. Γεια σας, χαίρετε. Ναι. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Τι κάνουμε. Καλώς το παιδί. Έλα, αγοράκι μου. Όλοι καλά, όλοι υγεία. Όλοι. Προς το παρόν. Έτσι χαίρομαι. Έτσι λέμε. Χαίρομαι, άκου. Έτσι λέμε. Κωνσταντίνε μου, εσύ είσαι ή έκανα λάθος. Ναι. Έλα. Ναι, εδώ Λονδίνο. Εμείς εδώ συνεχίζουμε, δουλεύουμε. Κανονικά. Ναι. Δεν έχει κλείσει τίποτα, απλά ζήτησε από τον κόσμο, λέει, να μην πηγαίνουν σε θέατρα, pub και τέτοια. Και έχει σηκωθεί το προσωπικό από το καφέ και από τις μπύρες. Μάλιστα. Που δουλεύουν, από τις μπυραρίες που δουλεύουν και λένε με εμάς θα γίνει. Πιστεύω και ότι αν του πούνε να μετρήσει μέχρι το 12, επειδή δεν του φτάνουν τα δάχτυλα των χεριών, θα βγάλει τα παπούτσια και τις κάλτσες για να χρησιμοποιήσει και δύο δάχτυλα από το πόδι. Έτσι πιστεύω αυτός. Έτσι όπως τον κόβω. Θεωρώ ότι άμα τον βάλεις να τρέξει μόνος του, θα βγει τρίτος με ευνοϊκό άνεμο, με πατίνια και με κατηφόρα. Θα βγει τρίτος. Ούτε καν δεύτερο. Μόνος του θα βγει τρίτος. Τρίτος. Έτσι ακριβώς, φίλε. Ότι μπορεί να κάνει κέντα. Στη βλακεία, δηλαδή να είναι ένας βλακέντιος. Αυτά. Έκλεισα το μικρό πακετάκι αφιερωμένο στον τύπο αυτόν.
Που αν ήταν παρατράγουδο, νομίζω ότι η Ανίτα Πάνια δεν θα τον έβαζε μέσα. Θα του λέει: έχω πρώτα το Βάσ Βάσ το Παρασκευάς, έχω το Μαραντόνα. Και μετά. Μετά ίσως, άμα βγει η γιαγιά με το ένα δόντι, μπορεί να σε αφήσω να μπεις. Έτσι. Για πες τώρα. Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων. Τα είπαμε όλα καλά. Ξερεθίσματα τη χέρι στο Στελάρα εκεί πέρα. Τι παιδί, τι πάλι κάνει. Δεν μ' άκουσε το πρωί. Ναι. Πραγματικά με το που θα γυρίσω Ελλάδα με την πρώτη ευκαιρία το είπα και θα πάω να το συναντήσω. Έτσι. Χαίρομαι που μέσα από την εκπομπή, μέσα από το Zoom σου, δεν είναι τωρινό αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια δημιουργήθηκαν πολύ δυνατοί δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό έτσι, με κάνει, ακριβώς, όχι, όχι απλά με κάνει ευτυχή, όχι μου δίνει δύναμη να έρχομαι και να κάνω εκπομπές. Τι να πω, δεν θέλω να πω τώρα, θα το κάνουμε τελείως Μάρθα Βούρτσι. Άστο. Υγεία, υγεία σε όλο τον κόσμο που αυτό. Και στα, σε όλα τα ζουμιστάκια. Αυτό. Μέσα, σπίτι, και... μέσα στο σπίτι. Μέσα. Φιλιά. Σπίτι, αλλά κάποια στιγμή μετά πρέπει λίγο όλοι να σκεφτούμε και να βγούμε και έξω και να ζητήσουμε ένα καλύτερο αύριο, γιατί αυτά που συμβαίνουν μόνο τυχαία δεν γίνονται. Είμαι βέβαιος. Σε χαιρετώ. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Καλή φιλιά συνέχεια. Στο Λονδίνο, φιλιά. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς το κορίτσι. Τι γίνεται. Τι κάνετε. Γεια σου. Γεια σου ρε Γεωργία. Ποιος. Αυτός ένα μηδέν. Λάθος. Μάσκα ένα μηδέν. Μάσκα. Δεν πάει. Μάσκα ένα μηδέν. Δεν μου λες. Ναι. Η καλή παλιή, ο καλός παλιός Μπόγιας έχει εξαφανιστεί. Ο Μπόγιας, Ναι ρε φίλε. Να μαζεύει αυτούς να περνάει μια κουβά. Να πάει καμιά βόλτα στην παραλία ρε και φίλε. Και να μαζεύει. Ελάτε λίγο να σου πω κάτι. Γραπ με το μεγάλο δίχτυ. Με μια απόχη τεράστια. Τι δουλειά θα έκανε ο άνθρωπος, Θα τα κονόμαγε. Τι να πω ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά. Ανευθυνότησε ένα μηδέν. Σήμερα, επειδή και εμείς κλεισμένοι είμαστε, έτσι. Δηλαδή, στο σπίτι σου, στο στούντιο. Τελειώνοντας από το ραδιόφωνο, πήρα το αυτοκίνητο να κάνω μια βολτίτσα έτσι λίγο ρε παιδί μου να ξεσκάσω. Και τους είδα αυτούς που τρέχαν στην παραλία. Πήγα κόντρα, πήγα στην παραλιακή, Λευκό Πύργο, Μακεδονία Παλάς, τους είδα! Και ήθελα να κατέβω από το αυτοκίνητο με μια ντουντούκα και να φωνάξω εσείς, μπούφι, σπίτι γρήγορα! Αλλά λέω... Τι λέω εγώ, αυτοί μου. Έλληνα ή μα μπιπ. Τι να πω, τι να πω. Τι να πεις, Αυτό τώρα είναι από μέρος τους μαγιά, είναι αντίσταση, είναι έλα μωρέ τώρα, είναι επανάσταση. Τι είναι απλά σκέτη βλακία ας πούμε. Και ποιος το κάνει, ποιος το κάνει αυτό. Μιλάμε, το κάνουν αυτά που είναι τα φυτοζωισμένα. Τι να πω, ούτε μπορώ να καθορίσω τι είναι αυτή. Ούτε ηλικιακά. Και αυτοί που έχουν άνοια, μάλλον. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πουλάκι μου. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, τα δικά μας τα παιδάκια που τα έχουμε κλεισμένα μέσα να μου 4-5 μέρες, δεν θέλουμε να τα βγάλουμε μια βόλτα στην παραλία. Το δικό σας το πνευμόνι έχει περισσότερο ανάγκη από φρέσκο αέρα και να ανοίξει το μάτι. Έλα, είστε μοντε. Πιο μάγκες από εμάς. Από όλους τους υπόλοιπους που. Γιατί καθόμαστε στο σπίτι. Και είναι, η διαδρομή μας είναι μόνο πόρτα, αυτοκίνητο, ραδιόφωνο πίσω. Για να προστατέψουμε και όλους εσάς αυτοί που μένουν μέσα. Δεν το κάνουν μόνο για την πάρτι τους. Το κάνουν για όλους τους υπόλοιπους έξω που μπορεί να κινδυνεύουν. Έτσι, εγώ το έχω γράψει, το έχω ξαναγράψει. Θέλουμε τον παλιό καλό Μπόγια. Πολύ ωραία ιδέα σου, θα την υλοποιήσουμε να ξέρεις. Άνετα. Ναι, λοιπόν, άκουσε με λίγο. Ναι. Θέλει ένας φίλος να σου μιλήσει. Δώστονα. Δώστο να! Ναι! Έλα ρε Κωστή! Δημήτρη εσύ! Δημήτρη! Όχι! Όχι! Άλλος! Ξέρεις ποιος! Καλά! Γιατί σιγά με σε ρωτήσω, εγώ μπορώ να σου πω! Αυτός 2-0! Ήδη έχω... Όχι! Ετούτος 3-2 με ανατροπή στο 93! Πάρτο! Ετούτος! Δεν πάει, είσαι κόντρα στους κανονισμούς. Τι είναι κόντρα γιατί τους κανονισμούς φτιάχνεις κατά το δοκούν όπως θες εσύ. Όπως πάει με καταληξία. Ποιος, αυτός, 1-0. Ωραία. Ετούτος, 1-1. Θα σε πάω στην Εφέσεων, θα κάνουμε ανατροπή, θα φτιάξω μια επιτροπή με ψεύτικους γιαλατζί, να κάνω μια ε-ε-α και θα σου κάνω ανατροπή.
Πίνω, πίνω. Και εγώ ως Ολυμπιακός που είμαι, φτύσκατε στο στόμα μου. Και εγώ ως Ολυμπιακός που είμαι, ως Ολυμπιακός που είμαι, ναι. Μάλλον ως Φαοκτζής που είμαι, απαιτώ στον Ολυμπιακό, εάν πάρει φέτος το πρωτάθλημα, άμεση σύλληψη όλων των εσεμένων λόγω κορώνας. Τέλος. Και αφαίρεση πρωταθλήματος. Τέλος. Δίκαιο. Και μείον 7 έτσι, μείον 7 έτσι για να υπάρχουν. Μείον 37, δίκαιο νομικά νομίζω. Και 10 από μένα μείον 47. Κλείσαμε. Γουστάρω. Έκλεισε. Έγινε. Έκλεισε. Φιλιά. Γεια. Φιλιά πολλά. Εμείς θα τους τρελάνουμε. Δεν μας τρελάνουν αυτοί να ξέρεις. Φιλιά. Οχ, πάμε. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Ου. Μας ακούτε. Έπεσε αυτός, πάμε εδώ. Ναι. Χαίρετε! Καλησπέρα, Κωστή. Αλλό το παιδί! Πάλι από το παράθυρο μπήκα φυλάκι. Στράτο 3. Τάκλινγκ τρικλοποδιά σε τρεις τροφαντές γάμπες, ανυποψίαστες. Στη γάμπα νομίζω είναι το πιο ηθικό ουρουγουανικό τάκλινγκ, έτσι. Ούτε αστραγάλ, ούτε τίποτα. Στη γάμπα. Καροτίδα. Καροτίδα, περνάς φίλε ανθρωποδυσία. Είναι άλλη κατηγορία. Στη σφαγή τη δαφλέβα εκεί. Η μάχη στο Βαλτέτσι. Κωστή, τι ναι. Μέρα είναι σήμερα? Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, Τετάρτη. Όχι, πέρα από την πλάκα, σοβαρά. 18 Μαρτίου. Όχι ρε, μέρα. Τετάρτη. Τετάρτη. Τι ώρα είναι τώρα αυτή τη στιγμή? Είναι 14:26. Ας πούμε και μισή. 2:30, το αφήνω. Ωραία. 67 ώρες νωρίτερα, κάποιοι ήθελαν να παίξουν, φίλοι. Φοβερό, φίλε. Έχεις δίκιο που το λες. Όχι κάποιοι. Όχι κάποιοι. Όχι γενικά. Ναι. Οι συγκεκριμένοι. Είναι συγκεκριμένοι αυτοί οι κάποιοι. Απλά εγώ δεν θέλω να τους κατονομάσω, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Να σου πω κάτι. Μέσα σε όλο αυτό που ζει η Ελλάδα, απέδειξαν για μία ακόμα φορά ποιοι είναι, φίλε. Και τι είδους είναι αυτοί. Προφανώς. Κάποιοι ήθελαν να παίξουν, λοιπόν. Θέλω να πάρει ευχή να πάρει. Δεν υπάρχει, δηλαδή, φίλε. Εγώ αυτό δεν θα σταματήσω να το λέω, φίλε. Κάθε μέρα. Μέχρι να φτάσουμε, ξέρω εγώ, 30 Ιουνίου, δεν θα σταματήσω να το λέω, να ξέρεις. Λοιπόν, καλό θα ήταν οι εταιρείες εδώ στην Ελλάδα να ξεκινήσουν να παίρνουν πρωτοβουλίες για τον κόσμο που είναι στο σπίτι. Ήδη στην Αμερική Netflix και Sia αρχίζουν ναι. Δωρεάν. Τα συνδρομητικά, ας πούμε, λες, ναι. Ακόμα και η Sony PlayStation σκέφτεται να δώσει δωρεάν στους χρήστες της συνδρομές για να παίζουν στο ίντερνετ χωρίς να πληρώσουν. Πολύ ωραίο. Τα συνδρομητικά να κόψουν, να βγάλουν ειδικά πακέτα. Έτσι κι αλλιώς ο κοσμάκης που δεν μπορεί να δουλέψει τώρα, δεν μπορεί να βγάλει λεφτουδάκια για να πληρώσει. Άντε, θα κερδίσουν και κανένα συνδρομητή. Μπράβο, ανταποδώστε λίγο στην εμπιστοσύνη που σας έχει δείξει ο άλλος τόσο καιρό και πληρώνει. Δείξτε του κι εσείς με ένα ευχαριστώ. Εγώ όταν πήγαινα τρεις φορές στο καφενείο του χωριού, την Τέταρτη έλεγε Κωστή, κερασμένος ο καφές, μου λέγει ο καφετζής. Για να μου δείξει ότι εκτίμησε που ήμουν εκεί τις τρεις προηγούμενες φορές και πλήρωσα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Απλή λογική, λοιπόν, φίλε. Δύο πράγματα θέλω να πω. Το ένα θα είναι σοβαρό. Καταλαβαίνω ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι ξεροκέφαλοι, διότι έχουν διαμορφώσει χαρακτήρα και είναι πολύ δύσκολο να μάθεις γέρο γαϊδερο καινούργια περπατησιά, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός. Ναι. Αλλά θέλω να παρακαλέσω όλους τους νεότερους να τους βάλουν λίγο πόστα. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι απειλείται η ζωή τους. Ναι. Δεν μπορούν να κυκλοφορούν στον δρόμο χωρίς μάσκα, χωρίς γάντια, να πιάνουν, να είναι αγκαλιά με παιδάκια, να μαζεύονται, να πηγαίνουν στην εκκλησία. Να γίνεται. Και babysitting στα εγγόνια. Ξεχάστε το. Δηλαδή, ξεχάστε είναι το. Ανάγκη, ας πούμε, χωρίς να θέλω να ακουστώ, θα ακουστώ, λέω, κλειδώστε τους και στο σπίτι, ρε παιδιά. Αυτή τη φορά, αυτό που λέγαμε για τις ψήφους τότε, να κλειδώστε τους να μην βγούνε, αυτή τη φορά κλειδώστε τους να μην βγούνε. Έγινε, Στράτο. Σε χαιρετώ. Και ένα τελευταίο, Κωστή. Ναι. Και ένα τελευταίο. Ναι. Σου είπε η προηγούμενη ακροάτρια, ποιος. Ναι. Ετούτος. Ναι, και σου απάντησε μάσκα 1-0. Ναι. Και εσύ τι της είπες? Δεν θυμάμαι. Δεν της είπες δεν πάει. Πάει δεν πάει, ο Πάουξ σας. Αγιά, χιλιά, άντε. Πάμε, αυτές οι γραμμές μην παίρνετε άλλο, οι τέσσερις που είναι μέσα. Ναι, γεια σας. Γεια σου, Ρεγκοστή, καλό μεσημέρι. Καλώς ο Στελάρα, καλώς τα παιδιά της πρωινής ζώνης και τυράντας. Έτσι, πάρε τα χαιρετίσματά μου στον Κώστα στο Λονδίνο. Ανταποδίδεις. Δεν τον άκουσα τη Δευτέρα και δεν την έχει την εκπομπή στο YouTube.
Δηλαδή έψαξα, έψαξα, βρήκα μέχρι και τη 17 τη χθεσινή. Γιατί... Νομίζω θα την ανεβάσει, θα την ανεβάσει νομίζω ο Κιώσης. Μακάρι. Ναι. Κωστή, εγώ θέλω να πω κάτι σημαντικό για την ομάδα τώρα που έχουμε χαλάρει, που είμαστε πιο χαλαροί. Ναι. Ότι η απόφαση, άμα θα αναλάβει ο Παύλο Γκαρσία την ομάδα το καλοκαίρι, είναι να ληφθεί τώρα. Και να διαλέξουν τι μοντέλο θέλουν να κυριαρχήσει την ομάδα. Άμα θα πάρουν τον Παύλο, μπορεί να έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή από την ΚΑΠΑ 19, αλλά να στελεχωθεί από πολύ έμπειρους παιχταράδες. Δηλαδή, να έχεις τρεις ξένους παιχταράδες, ένα στην άμυνα όπως τους έχεις, ένα στα χαφ που θα τον πάρεις ένα καλό παιχτή, και ένα επιθετικό τύπου Πρίγιοβιτς που να έχει το εύκολο γκολ. Και η ομάδα να έχει πολλά τρεξίματα και αυτοματισμούς. Δεν διαφωνώ. Μια μικρή παρατήρηση, ας πούμε ένα επιπρόσθετο δικό μου. Όποιος και αν αναλάβει, αν αλλάξει ο προπονητής, όχι μόνο ο Γκαρσία, θα πρέπει να ετοιμαστεί από τώρα. Αν τον έχουν βρει, αν ξέρουν ποιος είναι, αν δεν ξέρουν ποιος είναι, να όσο πιο σύντομα συμφωνήσουν με αυτόν, να μην περιμένουμε τελευταία στιγμή. Έτσι, ένας λόγος παραπάνω αν είναι ο Γκαρσία αυτός. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι σε μια ομάδα που θα ρίξουν το μέσο όρο ηλικίας και θα έχει πάρα πολλά τρεξίματα, γιατί βλέπεις το ποδόσφαιρο, εγώ είμαι φανατικός Λίβερπουλ και είμαι... Μαζί σου. Αλλά εγώ είδα ότι με ένα απίστευτο τρέξιμο η Ατλέτικο την μπλόκαρε την ομάδα. Μπλόκαρε. Η ομάδα έχει τρεξίματα μέσα στα πιχταράδες. Αυτό θέλει, αυτό πρέπει να μπει το στοιχείο, τα τρεξίματα. Φρέσκο αίμα. Η δύναμη του DNA του παξίου παδού, ότι η δύναμη σου πρέπει να κυριαρχεί μέσα στο παιχνίδι. Και αυτό πρέπει να το πάρουμε απόφαση όμως τώρα, Κωστή. Δείτε λίγο ποιοι ξεχώρισαν φέτος. Γιαννούλης, πολλά τρεξίματα. Λιμνιός, πολλά τρεξίματα. Μίσιτς, πολλά τρεξίματα. Χωρίς να είναι ο ταχύτερος. Οι άλλοι δύο που είναι και γρήγοροι. Ο Γιαννούλης και ο Λιμνιός. Ο Μίσιτς χωρίς να είναι ο πιο ταχύς, έτσι. Λοιπόν. Και να πάρουν τον πάθο του Βιερίνια που με δύο χιλιαστούς έκανε τάκλινγκ. Αυτό φίλε. Έκανε τάκλινγκ στο κέντρο του γηπέδου. Δηλαδή, εγώ θέλω τον Βιερίνια μέχρι τα βαθιά γεράματα να είναι στον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αυτό θα γίνει, φίλε. Ό,τι αυτό. Μπορεί, δεν μπορεί να είναι. Άσχετο το πόσο θα παίζει και πού θα παίζει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όπως είπες, στον οργανισμό δεν είπες την εντεκάδα. Ναι, και να είναι, και να είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ παικτών, κόσμου, διοίκησης, τα πάντα. Δηλαδή, έτσι. Είναι ο άνθρωπος που, να είναι, που συνδέεται με όλους. Με τον κόσμο, με τη διοίκηση, με αυτά. Σε φιλό! Σε φιλό! Γεια Στελάρα μου! Γεια Στελάρα μου! Άλλοι τρεις αυτοί, ναι! Χαίρετε! Καλησπέρα, Κωστή! Καλώς το κορίτσι! Καλώς τη Χριστίνα! Άρα κατάλαβε, επιτέλους! Επιτέλους! Θα το θυμάμαι αυτό! Μετά τον κορονοϊό με κατάλαβες εσύ! Έπρεπε να... Κοίταξε! Κλείστηκα λίγο στο σπίτι μερικές μέρες. Κάτσε τις εκπομπές της παλιάς και έκανε. Και λέει, δεν είναι η Όλγα. Δεν είναι η Όλγα. Δεν είναι η Όλγα. Δεν είναι η Όλγα. Έβαλα και έκανα και υπνοθεραπεία. Έπεσε το DVD δίπλα. Δεν είναι η Όλγα. Δεν είναι η Όλγα. Υπνοθεραπεία. Ήθελα να σε καταρχήν πήρε τηλέφωνο λίγο να το πω σύντομα γιατί περιμένουν κι άλλοι και θες να πας σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσένα και τον κύριο Παπουκίδη για το υπέροχο σύστημα σιδερώματος Boss. Α, εσύ κέρδισε! Ναι, εγώ κέρδισα. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να σε ευχαριστήσω και από κοντά να έρθω, αλλά λόγω των συνθηκών θα το. Άσε τώρα. Εγώ νόμιζα η Όλγα νόμιζα ότι το κέρδισε. Όχι. Η νίκη. Η νίκη. Η νίκη. Λοιπόν, ναι. Μπράβο, μπράβο. Θα το αναβάλουμε για λίγο καιρό. Θα σε ευχαριστώ και από κοντά όταν έρθει η ώρα. Έτσι, πες τα καλά, λόγια για το κατάστημα, για τον άνθρωπο εκεί, για αυτά. Ναι, αυτά πάρα πολύ ευγενικός, εξυπηρετικός. Πολύ ωραίο κατάστημα. Ωραίο. Έχει μέσα πολύ ωραία πράγματα. Πολύ καλές τιμές. Δεν το συζητάω. Καμαρώνω. Και εσένα και την εκπομπή σου. Καμαρώνω για το χορηγό, καμαρώνω για το φίλο μου, γιατί είναι φίλος πρώτα. Όλοι οι χορηγοί σου είναι ένα και ένα, δεν συζητάμε. Και αυτό το μπορεί να το επιβεβαιώσουν όλοι οι ακροατές που έχουν κερδίσει, δεν το συζητάμε. Αλήθεια είναι. Απλώς ήθελα να πω ότι αυτό που είπε ο πιο προηγούμενος κύριος για τους ηλικιωμένους και αυτό που συμβαίνει, που το είπες και εσύ, ότι πηγαίνεις από τη δουλειά στο σπίτι κατευθείαν με το αυτοκίνητο και αυτά. Και εμείς τώρα δουλεύουμε από το σπίτι, μόνο για έκτακτα περιστατικά, που πηγαίνουμε σε τράπεζα, φορεία και αυτά, λόγω της φύσης της δουλειάς μου. Αλλά θέλω να πω ότι όταν κινδυνεύει η δημόσια υγεία και είναι κάτι τόσο σοβαρό όπως αυτή η πανδημία, που δεν είναι άνευ προηγουμένου, δεν είναι μεγάλη φύση να κλείσει κάποιο σπίτι του δηλαδή. Ακριβώς. Δηλαδή παλί μου έλεγε η γιαγιά μου που δεν είχαν ούτε ραδιόφωνο, τηλεόραση, ούτε ρεύμα και μένανε μέσα λόγω πολέμου. Όχι, βόμβες πέφτανε έξω. Δηλαδή έλεγες θα πέσει το κεφάλι τώρα.
Αυτό, ή τα παιδάκια στον Εύρο που είναι κλεισμένα μέσα στις σπηλιές για χρόνια, δεν έχουν τίποτα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ίντερνετ, βιβλία, ρεύμα, μπαλκόνια, τηλεόραση. Και δηλαδή, μια τόσο μεγάλη θυσία είναι για να βοηθήσουμε τη δημόσια υγεία. Δηλαδή, τέτοια υπερβολή, αν επιδείξουμε όλη επιθυνότητα και ψυχραιμία και κουράγιο και αυτά εδώ πέρα όλοι μαζί, θα καταφέρουμε να μην γίνουμε Ιταλία. Σουηδία και Ισπανία και άλλοι υπόλοιπε χώρε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό το κάνουμε. Εγώ εκλυπαρώ του πάντε και τα παιδιά που είναι πιο επιπόλαια λίγο σε αυτήν την ηλικία 18-20-25. Ναι. Και τα πιο μικρότερα παιδιά. Και έτσι ηλικιωμένου που είπε ο πιο προηγούμενο κύριο, διαμορφώσαν χαρακτήρα και δεν ακούνε. Εμένα, α πούμε, τη μητέρα μου την είπα, το κατάλαβε η γυναίκα. Δεν κρυμμυτίζει. Φυσικά. Φυσικά. Έτσι δηλαδή, για τη γιαγιά μου την έλεγε, δηλαδή πρέπει δηλαδή, να γίνεται καυγά ή να κλειδώσει κάποιον μέσα να τον απειλεί. Δηλαδή δεν μπορεί να το καταλάβει. Ακριβώς. Εντάξει, περάσαν και πιο δύσκολε εποχέ. Μην τρελαθούμε τελείω. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή εκλυπαρώ του πάντε. Μην πάμε στο κλείδωμα. Έτσι, Χριστίνα μου, έτσι. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Έτσι, και τώρα μου παίρνουν αυτά τα μηνύματα. Κάθε μέρα. Γιατί εσεί που βγαίνετε έξω κινδυνεύετε παρόλο που κάνετε δουλειά αυτή. Το ξέρουμε. Ενημερώνετε. Εντάξει. Κινδυνεύετε. Και όμως εύχομαι να πάρω τα μέτρα να είστε όλοι καλά. Και εσύ και η οικογένειά σας. Γεια σου, Χριστίνακη μου. Αυτό σε ευχαριστώ. Χάρηκα που σου άκουσα όλη τη μέρη. Κωστή, και σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Αλίμον, γεια σου, Χριστίνα μου. Γεια. Πάμε, ναι. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Ο Κυριώκας από την Καλαμαριά. Έλα, Καλαμαριάς. Γεια σου, Πολωνάρα μου. Έλα, τώρα μου λύσει μία πορεία. Τεμέτερον, άκουσε τι χαλί θα σου βάλω τώρα έτσι επειδή ξεκίνησε να μιλάς. Έτσι, έτσι, για να σου βάλω χαλάκι, ωραίο, άκου. ΑΕΤΕΣ σε παραπέτανε. Άρε Λεβέντη που είσαι, άκου τώρα. Έλα. Για πες. Λοιπόν, άκου τώρα. Εδώ και μια εβδομάδα και 10 μέρες στην Ελλάδα δεν γίνονται ούτε βιασμοί, ούτε διαρρήξεις, ούτε ληστείες, ούτε τίποτε. Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό. Εντάξει Ρο, αφού δεν κυκλοφορεί ψυχή. Αυτό είναι. Τώρα, μήπως και εμένα η καταγωγή μου είναι κριτικός είμαι εγώ. Ναι. Λοιπόν, μπορείς να μου πεις, μήπως και βρέθηκε αυτός σύντεκλός μου ο Αυγενάκης, γιατί έχω πολύ καιρό το δω όρεση και στεναχωριέμαι ρε παιδί μου. Δύσκολο. Θα βγεις σε κανένα δύσκολο κανάλι να κάνει στημένες ερωτήσεις. Φιλιά, ό,τι και να γεια κάνει, σου ποντιάρα μου. Μπροστά, μ' ακούς. Σ' ακούω. Οι παροκάνε μπροστά και να κάνουν το πρωτάθλημα θα το δεν υπάρχει περίπτωση. Σε φιλό, σε φιλό. Ας πάρουν την μπάλα στο χόρτο και να τα πούμε. Εκεί μέσα στις τέσσερις γραμμές. Γεια σου ποντιάρα μου, γεια, 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 να σε καλά. Πάμε τελευταία γραμμή, ναι. Πέσαμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε, γιατί έχουμε Κώστα Βασιλόπουλο να πούμε πολύ σημαντικά πράγματα, το διευθυντή της Φόρτσα. Γρήγορα γυρίζουμε. Πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που μας περιμένει ο διευθυντής της Φόρτσα. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Κώστα. Τι νέα, τι γίνεται. Αναμονή. Αναμονή. Μένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι. Και πολεμάμε όλο αυτό. Μένουμε σπίτι και προσπαθούμε να ξεπεράσουμε την τόσο βίαιη αλλαγή της καθημερινότητάς μας, γιατί ξέρεις είναι και ψυχολογικό το θέμα τώρα. Πολύ αλλά σημαντικό. Το βασικό δεν είναι η ψυχολογία, το βασικό είναι να καταπολεμηθεί η πανδημία. Εντάξει, το πρώτο στάδιο είναι η προφύλαξη, το δεύτερο στάδιο είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού και το τρίτο στάδιο θα είναι, εφόσον όλα πάνε καλά, η επιστροφή στην καθημερινότητα. Έχουμε, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, έχουμε μπροστά μας ένα Γολγοθά, έτσι, σκέφτομαι και το αύριο, γιατί εντάξει, με το λύση οι πολίτες μας και το σύνολο, να μην πω, του πληθυσμού και το σύνολο του πλανήτη κρύπτεται, ιδιαίτερα τα στρώματα, ας πούμε, με χαμηλό εισόδημα, αντιλαμβάνεται κανείς και οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, ότι η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολη μετά την ολοκλήρωση της πανδημίας. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούμε να συζητήσουμε τότε. Αυτό που τώρα μας ενδιαφέρει είναι η προστασία, η ατομική, η κοινωνική ευθύνη, διότι δεν είμαστε μόνοι μας. Από εμάς, από τον καθένα μας εξαρτώνται κάποιοι άλλοι, άρα αυτό που είπαμε για προχτές, πολύ μεγάλη προσοχή, να το νικήσουμε και να προχωρήσουμε στην Κίνα. Φαίνεται ότι τα μηνύματα μάλλον που έρχονται από την Κίνα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, φαίνεται ότι το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί, επιστρέφει η χώρα, σιγά σιγά βέβαια, σταδιακά, επιστρέφει η χώρα σε νορμάλ ρυθμούς, σε καθημερινότητας, λειτουργίας κτλ. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα θεωρώ,
υπάρχουν και αισιόδοξες ειδήσεις τις οποίες θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε, όχι για να χαλαρώσει ο κόσμος. Δεν είναι ώρα για να χαλαρώσουμε, αλλά για να υπάρξει αισιοδοξία. Ναι. Λίγο ψυχολογία να πάρει, ναι. Ναι, ότι είναι κοντά στην αντιμετώπιση του ιού με φάρμακα, των αρρώστων δηλαδή, είναι κοντά στην ανακάλυψη του εμβολίου, η παγκόσμια ιατρική κοινότητα. Ότι στην Κίνα το πρόβλημα φαίνεται ότι το έχουν ελαχιστοποιήσει, το έχουν περιορίσει μάλλον στο ελάχιστο και προχωρούν. Επαναλαμβάνω, οι αισιόδοξες ειδήσεις δεν είναι για να χαλαρώσουμε, εντάξει, και τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Η Ελλάδα είναι ακόμα στην αρχή. Ναι. Αν προσέξουμε, θα τελειώσουμε γρήγορα. Εάν δεν προσέξουμε, θα το τραβήξει σε μέτρο αυτή η διαδικασία. Ναι. Π.χ. να σου λατσάρει κόσμος κάτω στην παραλία αυτές τις μέρες, δηλαδή, που είναι πραγματικά... Το καταλαβαίνω την ανάγκη και όλοι έχουμε την ανάγκη. Όλοι μας. Να πάρουμε τον αέρα μας, αλλά τι να κάνουμε. Δηλαδή, είναι μια παράξενη κατάσταση, τριών εβδομάδων, δύο, τριών εβδομάδων, ενός μήνα. Θα πρέπει να πειθαρχήσουμε για να το ξεπεράσουμε. Ναι. Όσο αντιστεκόμαστε στην πειθαρχία, διωγώνεται το πρόβλημα. Θα είναι μεγαλύτερη περίοδος που θα χρειαστεί για να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, στα θέματα που έχουν να κάνουν με την μπαλίτσα και με το ποδόσφαιρο, είχαμε την αναβολή του Euro για το καλοκαίρι του 2021, δηλαδή πήγε όλο αυτό μετά, Κώστα. Είναι οριστικά, ναι. Ναι. Συλλογικό. Τώρα, αυτό πιστεύεις μπορεί να επηρεάσει και τα εγχώρια πρωταθλήματα, γιατί διαβάσαμε... Ναι. Αυτό που προκύπτει από χθες το βράδυ είναι ότι εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και σταθεροποιηθεί η κατάσταση, θα δοθεί δυνατότητα στις ομάδες από αρχές Μαΐου, επαναλαμβάνω, εφόσον ναι, ναι. Με ένα μεγάλο αν. Θα δοθεί δυνατότητα στις ομάδες για ένα δεκαήμερη προετοιμασία, με την προοπτική στις 15 Μαΐου να ξεκινήσουν οι εγχώριες διοργανώσεις. Ποιες είναι οι εγχώριες διοργανώσεις? Είναι οι 10 αγωνιστικές των play-off, οι δύο ημιτελικοί ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, με την προοπτική να έχουμε ένα τελικό στις 27 Ιουνίου, αφού πρώτα θα έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Λογικά, τα play-off δηλαδή και τα play-out, λογικά ναι. Ακούγονται όλα αυτά, και νομίζω ότι αυτή μπορεί να είναι και η εξέλιξη. Ναι. Δεδομένου ότι θα πάει πιο πίσω για ένα τσιμογραφείο της επόμενης περίοδου, αλλά για τέλη Αυγούστου. Αρχές Σεπτεμβρίου. Τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Ναι. Και θα πάνε πιο πίσω και οι διοργανώσεις, τα προκληματικά της UEFA, δηλαδή Champions League, ναι. Europa League, μάλιστα. Αν αυτά πάνε πίσω, ναι. Τότε θα δοθεί και στις των ομάδων η δυνατότητα για διακοπές του για ένα εβδομάδο, γιατί το έχουν ανάγκη. Αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι διακοπές, αυτό που γίνεται τώρα είναι προφύλαξη. Ναι, ναι, ακριβώς. Διακοπές σημαίνει ότι ξεκουράζομαι, κινούμαι ελεύθερα, κάνω τις επιλογές μου. Τώρα δεν υπάρχουν επιλογές. Οκ, okay, ναι, σωματικά δεν κάνουν κάτι, αλλά δεν είναι και εύκολο ψυχολογικά να αντιμετωπιστεί αυτό το μένουμε σπίτι. Είναι ωραίο, ακούγεται. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή σε βόρειες χώρες και δεν είναι σπίτι, είναι ανάγκη. Γιατί το να κυκλοφορείς έξω είναι δύσκολο. Αλλά στις μεσογειακές χώρες είναι βέβαια, είναι δύσκολο. Ναι, ναι. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Δεν είναι μια, δύο, τρεις μέρες. Τώρα μιλάμε ότι μπορεί να κρατήσει αυτή η ιστορία ένα μήνα αρχιεργαινόμενης από την Παρασκευή, το Σάββατο, μας πέρασε. Δεν είναι κάτι που τελειώνει. Είναι μια εβδομάδα σπίτι και τελείωσε. Ναι. Υπ' αυτές τις συνθήκες λοιπόν, ναι, ακούγεται λογικό. Να έχουμε και μακάρι να το δούμε, έτσι. Ναι. Σίγουρα οι ομάδες δεν θα είναι έτοιμες, αλλά αυτό ισχύει για όλους όμως. Δεν ισχύει για κάποιους, για κάποιους δεν ισχύει. Ναι. Αν αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, αν έτσι μια προετοιμασία 5 με 15 Μαΐου και 15 Μαΐου έναρξη αγωνιστικών, με εμβόλυμες, ναι, δηλαδή Κυριακή Τετάρτη, αυτό θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο. Για να τελειώσουν τα play-off, να έχουμε την ολοκλήρωση της ταινιάς, να έχουμε ημιτελικούς, τελικό 27 Ιουνίου. Τρεις εβδομάδες και κούραση για τις παίκτες, προετοιμασία και να πάμε σε πραγματικά. Κώστα, μιλάμε και κλεισμένων πάντα, πιστεύεις? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό τώρα. Είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από το πώς θα είναι η κατάσταση. Δεν νομίζω. Γιατί αν διάβασα ότι στην Κίνα είναι πολύ πιθανό σε 15 μέρες θα ξεκινήσει πρωτάθλημα. Ναι. Με κόσμο.
Άρα αντιστοίχως αν μεταφέρουμε χρονικά την, ναι. το ό,τι βίωσε η Κίνα, το ό,τι βιώνει η Ευρώπη και η Ελλάδα, τότε μάλλον με κόσμο, κανονικά. Ναι. Όχι να έχουμε τον περιορισμό των κρουσμάτων. Τώρα, αν έχουμε και κάνει ένα κρούσμα που και που, εντάξει, είναι λογικό. Και τη γρήπη έχει κρούσματα. Δεν είναι... Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για όλο αυτό που γίνεται τώρα. Να έχει κοπάσει, να έχει περιοριστεί δραστικά. Να κοπάσει, ναι. Να έχει. Ναι, 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 ναι. Να έχει κάνει ένα κύκλο, α πούμε. Ναι. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν είναι. Δεν ξέρω. Είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να απαντήσει, α πούμε. Γιατί υπάρχουν επαφές μεταξύ ΕΠΟ και Super League. Για το τι μπορεί να γίνει τώρα, για το αν θα έχει κόσμο λίγο στα γήπεδα, αυτό είναι λίγο παράξενο. Μπορεί ας πούμε, να ξεκινήσει χωρίς κόσμο, στη συνέχεια να έχει κόσμο. Ναι, ναι, είναι και νωρίς να το πούμε αυτό. Είναι και νωρίς, έτσι. Εκτίμηση. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην κορυφή του βουνού. Όταν φτάσουμε στην κορυφή του βουνού, δηλαδή αρχές Απριλίου, τότε θα φτάσουμε. Γιατί τότε έχει ανηφόρα. Να το καταλάβει αυτό. Τις επόμενες δύο εβδομάδες έχει ανηφόρα. Το θέμα της εξάπλωσης του κορονοϊού. Όταν φτάσουμε στην κορυφή και αυτή η κατηφόρα, θα μπορούμε να συζητήσουμε αλλιώς. Πιο ασφαλή, ναι. Ας πούμε, συμπεράσματα για το πώς ακριβώς θα προχωρήσει και η ζωή μας και το ποδόσφαιρο και όλα. Mm-hmm. Αλλά είμαστε στην αρχή. Στην αρχή, δεν ναι. Δεν ακούγεται ωραίο, αλλά είμαστε στην αρχή. Εντάξει. Απ' την αλήθεια πρέπει να πούμε, Κώστα, τι ωραίο, ξεωραίο. Αυτό που ακούω από τους επιστήμονες είναι ότι πρόβλεψη για το πότε τελειώνει αυτή η ιστορία, θα έχουμε αρχές Απριλίου. Τότε θα μπορούμε να συζητήσουμε. Θα μπορούμε να συζητήσουμε. Mm-hmm. Και εφόσον τη θα αρχίσουμε. Ναι. Έτσι. Υπάρχει ένα μεγάλο αν, το εφόσον αυτό που λες. Ναι, ναι. Εφόσον τη θα αρχίσουμε. Ναι. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού τη θα αρχίσει. Ένα κομμάτι δεν τη θα αρχίσει. Ναι. Okay. Ένα κομμάτι αδιαφορεί. Okay. Και αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Τι να κάνουμε. Ναι. Ζούμε μαζί τους. Το γιατί το ξέρει ο καθένας μόνος του. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό που λέει η συνείδησή μας. Και αυτό που πιστεύουμε, αυτό που λέει η λογική. Ναι. Και ακούμε... Για να προστατέψουμε όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους. Τις αντιρρησίες ναι. Μπορούν να τους καταλάβω σε κάποια θέματα. Σε αυτά τα θέματα δεν μπορώ να τους καταλάβω. Βέβαια. Μα, δεν πρόκειται μόνο για τον εαυτό τους, Κώστα, έτσι. Δεν είναι ότι κάποιος πηγαίνει, ας πούμε. Έχω ναι. Μειωμένη αντίληψη εγώ και πνευματική χαμηλή, ας πούμε. Τι να πω. Ναι. Μα δεν μπορεί να σου λένε σπίτι. Για αυτούς και για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Όχι, εγώ θα βγω. Ναι. Γιατί έτσι κουστάρω και γιατί δεν είμαι ποιόν κανενός. Οκ, okay, yes. 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 Ναι. Δεν υπάρχει λογική. Υπάρχει αυτό. Επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνομαι την αντίδραση. Και των νεαρών και των πιο μεγάλων. Ο καθένας μπορεί να έχει ας πούμε τις αντιλήψεις του. Και τη θεωρία του. Είναι σεβαστό. Ναι. Και είναι δημοκρατικό. Εδώ τώρα μιλάμε για μια άτυπη κατάσταση που οποίοι την παγκόσμια κοινότητα. Δεν μιλάμε για μια γειτονιά των ελληνικών αρχών. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν μείνετε σπίτι, γιατί έτσι κουστάρουμε. Ναι. Ναι. Οπότε για να επανέλθουμε στο ποδόσφαιρο, είναι αισιόδοξο αυτό. Δηλαδή ήταν, είναι μια νότα, είναι μια ευχάριστη συζήτηση. Ναι. Να έχουμε κάτι να περιμένουμε. Ότι εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, και καταφέρουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, να πάμε σε ένα πρωτάθλημα 15 Μαΐου, ξέρω εγώ, ναι. 20 Ιουνίου περίπου, εκεί. Ναι, ναι, ναι. Να έχουμε και δύο ημιτελικούς και τελικό, ξέρω εγώ 15-20 μέρες ξεκούραση για τους ποδοσφαιριστές, προετοιμασία, και δεν είναι το θέμα το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα ξεκινήσει αρχές Σεπτεμβρίου. Το θέμα είναι ότι πότε θα ξεκινήσουν οι προκληματικές φάσεις, για την Ευρώπη, φάση ναι. Των, ναι, ναι, των ευρωπαϊκών ναι. Διοργανώσεων του Europa League και του Champions League. Mm-hmm. Είναι θέματα προς συζήτηση. Mm-hmm. Πιο ευχάριστα από το πιο ευχάριστα, πιο ευχάριστα. Ναι, ναι. Λοιπόν, δύο ατάκες σου λέω, επειδή ξέρω ότι τα εκτιμάς αυτά, το έλεγα νωρίτερα για να τον ελαφρύνουμε λίγο. Ένα λέει, τρίτη μέρα κλεισμένο στο σπίτι, αύριο θα γίνει ψηφοφορία για αποχώρηση. Είναι... Ελπίζω να είμαι εγώ αυτό. Είναι το ένα αυτό, ναι. Και δεύτερο. Και δεύτερο λέει, έχω 4 μέρες λέει με τους δικούς μου μέσα στο σπίτι και μου φαίνονται καλοί άνθρωποι. Και καλοί άνθρωποι μου φάνηκαν. Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Έτσι τα πράγματα. Μάλιστα. Έχω ερώτημα από τη Φραγκφούρτη, από τον Δημήτρη. Κύριε Βασιλόπουλε. Ορίστε. Πώς γίνονται τα λουκάνικα, ποια είναι η αρχή και ποια είναι το τέλος. Έτσι. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Πιστεύετε, κύριε Βασιλόπουλο, ότι λόγω της αγωνιστικής
παύσεις, γίνεται παραπάνω προγραμματισμός για τη νέα σεζόν, και αν αυτό έχει να κάνει με καινούριο τεχνικό διευθυντή ή και με καινούριο προπονητή. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ευγενέστατος. Πρώτα απ' όλα, σαφώς και γίνονται συζητήσεις για την νέα περίοδο και ζυμώσεις. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται τώρα, αυτό είναι κάτι που γίνεται από την μεταγραφή περίοδο, δηλαδή από το Δεκέμβριο έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το ποια πρέπει να είναι η εικόνα του ΠΑΟΚ από την νέα χρονιά. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να δημοσιοποιηθεί στην παρούσα φάση, και αυτό γιατί η χρονιά είναι σε εξέλιξη, δεν τελείωσε. Ναι. Μπορεί κάποιοι από τους παίκτες που σήμερα αγωνίζονται και φορούν την φανέλα του ΠΑΟΚ, το καλοκαίρι να μην είναι στο να μην είναι, ακριβώς. Αν γίνει συζήτηση επί ονομάτων, επί αποφάσεων που έχουν ληφθεί ή δεν έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα στην ομάδα. Άρα, οι ζυμώσεις γίνονται, εξετάζονται εξοργιστικά όλες οι περιπτώσεις του παικτών, μία-μία, όσοι είναι σήμερα στο ρόστερ. Θέμα τεχνικού διευθυντή αυτή τη στιγμή που συζητάμε δεν υπάρχει, αλλά θα ενδεχομένως να υπάρξει. Και επειδή και τα δημοσιεύματα χθες ήταν το πώς ήταν σε μια περίοδο μικρή, ο καθένας ανακαλύπτει θέματα. Ναι, ναι. Μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Η ΠΑΟ πληρωνεύτηκε χθες, τρόλαρε μια είδηση που κυκλοφόρησε χθες περί Γκρίζα. Με Πιτ Παπαχρόνη και για Σεμάχη και Μπαρκαουάν. Ναι, λογικό είναι. Ναι, ναι. Και ρόλ φρίγκερ στο ρόλο προπονητία. Εντάξει. Όπω τι θυμήθηκε. Δεν μπορεί να αντιξελθεί. Είναι μικρή περίοδο, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό δεν συνεπάγεται με ότι θα ανακαλύπτουμε τεχνικά τώρα θέματα και φαντασμάτων και θεμάτων τα οποία δεν έχουν καμία σοβαρότητα. Ο Σκύλος Γκρίζας έχει ένα γραφείο, το στόχο έχει μανατορικό γραφείο, το οποίο έχει ως στόχο την ενασχόλησή του με παίκτες νεαρής ηλικίας και την πρώτη σύνδεση στην Ευρώπη. Αυτό. Ναι. Έχει τεχνικό διευθυντή. Δηλαδή τι κατάλαβε ο τεχνικός διευθυντής από αυτό που διάβασε χθες. Ναι. Ό,τι τι. Ναι. Δηλαδή λίγο σεβασμό να έχουμε σε πρόσωπα, σε θεσμούς και σε ομάδες. Λοιπόν, για να απαντήσω αυτό θέλω. Ναι. Γίνονται ζυμώσεις εδώ και καιρό. Το πώς θα είναι η ομάδα το καλοκαίρι, τη νέα περίοδο, ήδη εξετάζεται. Ναι. Αποφάσεις κάποιες έχουν ληφθεί, κάποιες όχι. Δηλαδή είναι πολλά τα πρόσωπα. Δηλαδή, τελειώνει το συμβόλαιο του Μάτος, του Μαουρίσιο, του Βιερίνια. Ναι. Είναι πολλά τα θέματα. Δεν είναι όμως κάτι ανακοινώσιμο. Αν έχει ληφθεί μια απόφαση σε κάποιο ή κάποιο πρόσωπο, δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο. Επίσης, για το θέμα προπονητή, γιατί θέλω να απαντήσω σε όλα. Ο ΠΑΟΚ πορεύεται με προπονητή, σήμερα που μιλάμε, τον συγκεκριμένο. Μπέλ Φερέιρα. Ο οποίος θα κριθεί και στα επόμενα παιχνίδια όταν αυτά γίνουν. Θα κινηθεί συνολικά η παρουσία του στο τέλος του χρόνου. Ναι. Αυτή είναι η πρόθεση της ιδιοκτησίας της ΠΑΟΚ. Όλοι κρίνονται. Και Μπράγκο κρίνονται. Όλοι κρίνονται. Φυσικά. Το καλοκαίρι λοιπόν μπορεί να έχουμε αλλαγές, μπορεί να μην έχουμε. Δεν υπάρχει μια σαφή απάντηση σε αυτό. Ναι. Μέσω της περίοδου, αυτό που ζήτησε ο Ιωάννης Σαββίδης από όλους στο Sky που έγινε, είναι να μείνει η ομάδα προστατευμένη. Υγιής. Υγιής, βέβαια, προστατευμένη, αυτό εννοώ. Ναι. Και έτοιμη για το ενδεχόμενο έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, στη διάρκεια των οποίων θα καθούν. Ήδη έχει μπει ένα γραφείο για όλους. Για όλους. Ναι. Βέβαια. Ναι. Έχει καλυφθεί ένα μέρος της σεζόν μεγάλο. Χρειάζεται το μετοπίλα και το πάω και οι δύο. Ναι. Η οποία είναι κάτω του μετρίου. Ναι. Για το σωματοφύλλα και για το μάτι. Όλοι έχουν πάλι ένα βαθμό. Ο βαθμός αυτός θα ολοκληρωθεί όταν τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ναι. Αν τελειώνει το πρωτάθλημα σήμερα, θα μπορούσε να σου πει. Αλλιώς θα μιλούσαμε. Ναι, σωστά. Δεν τελείωσε. Ναι. Έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε σαφή εικόνα. Ναι. Αν πεις τι θα αλλάξει σε 10 αγώνες και... Πώς. Ναι, με την ομάδα προσκέντρωση. Με την ομάδα προετοίμαστε. Με τι μαθούς θα είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εφόσον ξεκινήσουν όλα, εφόσον όλα κινήσουν ομαλά και ξεκινήσει το πρωτάθλημα και το κύπελλο στις 15 Μαΐου. Απροετοίμαστε θα είναι και οι άλλοι όμως. Ακριβώς. Άρα θα έχουμε ίδιο μέτρο σύγκρισης. Έτσι.
Ισχύει, ό,τι ισχύει για εμάς, ισχύει για όλους, βέβαια, βέβαια, έτσι, ναι, αλήθεια. Ό,τι ισχύει για τον Πάο, ισχύει για τον Άρη, ναι, 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 για τον Ολυμπιακό, για τον Αθηναϊκό, για την ΑΕΚ, ναι, για την Λάρισα, για όλο τον κόσμο. Ναι. Και οι τέσσερις θα αναμετρηθούν και στο κύπελο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ο Πάο στον επαναλυτικό και το Άρης ΑΕΚ στον άλλο επαναλυτικό. Ναι. Και οι δύο είναι τελικοί. Άρα τότε θα έχουμε μια συνολική εικόνα και θα μπορούμε να πούμε. Σαφέστατα. Ολοκληρώνοντας, λέω ότι οι ζυμώσεις για την εικόνα του ΠΑΟΚ τη νέα περίοδο γίνονται. Και έτσι για να βάλω και λίγο πιο πολύ αλάτι, αυτό που ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει, επιδίωξη μάλλον και στόχος είναι η προσθήκη παικτών σε ηλικίες μεταξύ 24, 25, 26, ναι, 27, μάξιμουμ 28. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει δηλαδή νέο αίμα, φρεσκάδα και φρέσκο. Ναι, 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 φρεσκάδα. Ναι. Θέλει, θα αναζητήσει παίκτες νεαρότερης ηλικίας με μεγαλύτερες αντοχές, γιατί στόχος πλέον είναι η ομάδα να μπορεί να ανταποκριθεί σε επίπεδο τριών διοργανώσεων. Ναι, ναι, ναι. Πολλές υποχρεώσεις. Ναι. Υποχρεώσεων και των δύο εγχώριων διοργανώσεων, το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου και σήμερα. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε αύριο, πρώτο ο Θεός. Υπομονή σε όλους. Θα περάσει και αυτό όπως πέρασαν κι άλλα. Έτσι. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Να σε καλά. Καλά. Να σε καλά. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Φτάνουμε και σήμερα στο τέλος. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστούμε για τη μαζική συμμετοχή στις γραμμές και το πρωί και τώρα. Θυμίζουμε Alpha Park, το πιο φτηνό πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου. Με εξαιρετικές τιμές, το ξαναλέω. Τηλεφωνήστε στο 2310 42 44 44 για να ενημερωθείτε. Και βέβαια καυσόξυλα φυτάς, Όλγας 206 και κάρβουνο και είδη μπαρμπεκιού και ό,τι θέλετε εκεί στην περιοχή Ντεπό. Μία πληροφορία χρηστική να δώσουμε. Τα καταστήματα οπτικών είναι κλειστά. Το λέμε γιατί ήρθαν και μηνύματα και απορίες υπάρχουν. Είναι κλειστά τα καταστήματα οπτικών. Υπάρχει τηλέφωνο ασφαλείας στην πόρτα. Αν χρειαστεί, αν κάποιος έμεινε, σπάσαν τα γυαλιά του, δεν μπορεί να δει. Φύγαν οι βίδες, ξέρω εγώ, υπάρχει κάποιο περιστατικό έκτακτο. Δεν είναι τώρα ξαφνικά σηκωθήκαμε να πάρουμε τώρα γυαλί ηλίου, ας πούμε, αυτές τις μέρες. Έτσι το διευκρινίζουμε και μας ήρθαν και μηνύματα ότι είναι τα καταστήματα οπτικών είναι κλειστά. Υπάρχει τηλέφωνο για έκτακτη ανάγκη στην πόρτα και έτσι μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος για κάποιο έκτακτο περιστατικό. Σας χαιρετώ, σας φιλώ. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας, μένετε στο Λίμπερο εμείς παρέα σας. Εσείς στο σπίτι. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, πρώτο ο Θεός, στις 8. Bye, 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 bye.